Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την μεγάλη προσπάθεια που κάνανε για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα, σε έναν τελικό που είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς για μας στο 20 λεπτό είχε τελειώσει το παιχνίδι με δύο πέναλτι και αποβολή του τερματοφύλακα. Άλλαξαν τα δεδομένα. Παλέψαμε το παιχνίδι με υπερπροσπάθεια των παιδιών. Δεν καταφέρουμε να το γυρίσουμε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλλιθέας που κατέκτησε το κύπελο. Εμείς βλέπουμε τη συνέχεια πλέον στο πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είδαμε κάποιες διαμαρτυρίες κατά της διαιτησίας για το πέναλτι, για την αποβολή ή για κάποιες άλλες φάσεις. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου την διαιτησία. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια στους νικητές. Έγινε ένα μάτς, το είδαμε όσοι το είδαμε. Εντάξει, πρωταγωνιστές, θες την προσωπική μου άποψη ή όλη την άποψη? Η προσωπική μου άποψη, οι πρωταγωνιστές ήταν διαιτητές. Δυστυχώς. Αυτά, τι να σου πω άλλο. Έγινε ένα μάτς, ήρθαμε να απολαύσουμε ποδόσφαιρο και απολαύσαμε άλλα πράγματα. Κυνηγόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι πραγματικότητα. Χρειάζεται παράπονο από τη διαιτησία για το πέναλτι, για κάποιες φάσεις που αμφισβητούν στο offside, όπως φαίνεται και στο κήπεδο. Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο, ξέρει πολύ καλά ποιος διαιτητής θα σε σφάξει με το γάντι και ποιος δεν θα σε σφάξει. Ποιος είναι άσχετος. Αυτή δεν είναι άσχετη. Αυτοί είναι όλοι καλοί διαιτητές. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Ξεκάθαρα. Ήρθε να κάνει άλλη δουλειά. Γιατί μου το έχει ξανακάνει σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν. Δεν είναι ο συγκεκριμένος. Η συνέχεια για την Πολυκάρπη, ο θεσμός του κυπέλου τελείωσε. Παρελθόν, είστε μέσα στο πρωτάθλημα πάλι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είμαστε πρώτα απ' όλα μια ωραία παρέα. Από διοίκηση, προπονητή, παίχτες και ο κόσμος. Περνάμε ωραία. Και αυτό έχει για μας σημασία. Τώρα έρθει ο τίτλος, δεν έρθει ο τίτλος και όλα αυτά, εντάξει. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Μπορεί να είμαστε μείον 8 από την κορυφή, αλλά οι στόχοι είναι στόχοι. Στο κάτω-κάτω, εντάξει, έχει άλλες 10 αγωνιστικές. Πόσες έχει? 3-10-30. Και φύγαμε για τελικό. Κάθε τελικός είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι το ποδόσφαιρο, σαν άθλημα, όπως και τα άλλα τα ομαδικά αθλήματα, έχουν πολλές θυσίες. Πολλές λύπες, πολύ περισσότερες λύπες, μάλλον να πω ότι χαρές. Απλά αυτή η χαρά που θα έρθει, είτε θα είναι μια φορά το χρόνο, είτε μια φορά τα δύο χρόνια, είναι τόσο δυνατή που περνικά όλες τις θυσίες και όλα τα αρνητικά αποτελέσματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πήραμε σήμερα ένα κύπελο, το δεύτερο συνεχόμενο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο σε όλους την ομάδα. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί τα παιδιά από τις 20 Ιουλίου είναι στα γήπεδα, τρέχουν, έχουν αφήσει οικογένειες. Έχουν στερηθεί πράγματα και αυτό το σημερινό ήταν η ανταμοιβή τους. Όπως και πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα της Πολυκάρπης, η οποία είχε μια αξιόλογη πορεία μέχρι τον τελικό. Και μπράβο και σε αυτά τα παιδιά. Περίμενε ένα καλύτερο θέαμα σήμερα, γιατί ήταν ένας τελικός που είχε νεύρα, που είχε ένταση, που είχε αποβολές, που είχε κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Δεν είναι μόνο ότι είναι ανωτελικός. Κάθε παιχνίδι με δύο δυνατές ομάδες δύσκολα θα παίξουν ποδόσφαιρο, θα τους ενιάξει το αποτέλεσμα. Πόσο περισσότερο σήμερα. Που κρινόταν ένα κύπελο. Δύσκολα δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια να περιμένει ο κόσμος θέαμα, να περιμένει ο κόσμος γκολ. Αν και είχε, θα περιμένουμε συνήθως νεύρα, ένταση, πράγματα που είδαμε και σήμερα. Έτσι είναι τελική και έτσι είναι και τα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Είχαμε και την αποβολή και τη δικιά σου και του άλλου προπονητή του Τσουκλή. Έμεινε η ομάδα και χωρίς προπονητή στον πάγκο. Αυτά είναι η ένταση της στιγμής. Θα πρέπει να κρατάμε τα νεύρα μας γιατί. Εμάς βλέπει ο κόσμος, εμείς πρεσβεύουμε το ποδόσφαιρο εδώ πέρα της Καστοριάς και θα πρέπει εμείς να είμαστε και το παράδειγμα προς μίμηση. Ήταν λάθος και από μένα και από τον Πέτρο. Θα το διορθώσουμε και θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στην ομάδα μας την επόμενη φορά. Η Καλλιθέα, εκτός από ότι θα συνεχίσει το θέσμα του κυπέλου Ερασιχνών όπως και πέρσι, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είναι υποχρεωτικό. Ναι. Επόμενος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Η Καλλιθέα είναι μέσα στο πρωτάθλημα, είναι στο μείον 4, έχουμε άλλες 10 αγωνιστικές. Ναι, όντως είμαστε ακόμα στις αρχές του δευτέρου γύρου. Έχουμε πολύ δρόμο, έχουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Όπως και οι ομάδες που είναι ψηλά, έχουν πολλά ντέρμπι να παίξουν. Όλα τα παιχνίδια θα είναι όπως το σημερινό, με ένταση, με νεύρα. Και θα κριθούν τα παιχνίδια και το πρωτάθλημα στην ομάδα που θα έχει διάρκεια. Είναι κάτι πρωτόχρονο και για μένα, γιατί όπως ξέρετε, πριν έπαιζα στον Κρόνο. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που πηγαίνουμε στον τελικό και τα καταφέρνουμε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ομάδα και νομίζω πως οι κόποι μας ανταμείβονται. Δόξα τω Θεώ. Περίμενες τόσο εύκολα να καθαρίσεις λίγο το παιχνίδι. Προηγήθηκε νωρίς η ομάδα, αλλά μετά ανέβηκε η Πολυκάρπη, μείωσε, έγινε πάλι ντέρμπι. Είναι η αλήθεια ότι προετοιμαζόμασταν όλη τη βδομάδα για ένα πολύ δυνατό μάτς.
Και όντως πιστεύω ότι αν δεν γινόταν αυτή η γρήγορη αποβολή που είχαμε στην αρχή, το μάτς θα ήταν πολύ πιο δυνατό. Μετά τα πράγματα έγιναν λίγο πιο εύκολα για εμάς, γιατί βρίσκαμε και περισσότερους ανοιχτούς χώρους και καταφέρναμε να βγάζουμε φάσεις. Παίζαμε και πιο ωραία. Το κύπελλο τελείωσε. Μπήκε στο αρχείο. Έχουμε όμως το πρωτάθλημα. Έχουμε και άλλο δρόμο ακόμη, 10 αγωνιστικές. Η Καλυθέα είναι στον χώρο του τίτλου. Έτσι. Ναι, το κύπελλο εντάξει, καλό είναι. Θέλουμε θα το χαρούμε. Ακριβώς. Θα το χαρούμε όσο μπορούμε σήμερα. Τώρα από εβδομάδα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι πάλι και αυτή τη βδομάδα. Γιατί έχουμε ένα δύσκολο μάτς το Σάββατο. Και προσπαθούμε να κάνουμε τον double. Είναι κάτι που θέλει και η διοίκηση, είναι κάτι που θέλουμε και όλοι εμείς. Και μακάρι να τα καταφέρουμε τώρα.